Η πρόθεση ψήφου που δίνει για τα δύο κόμματα μια διαφορά 13% που πλέον με τον καινούριο νόμο και πώς θα γίνεται η μοιρασιά στις έδρες, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα. Δίνει μια διαφορά 13% με τη Νέα Δημοκρατία στο 33% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 20%. Και εδώ θέλω να ξεκινήσω αλλιώς, συγγνώμη που τρώω λίγο παραπάνω χώρο, αλλά ξαφνικά από το Δεκέμβρη μέχρι τώρα και αν θέλετε από ακόμα πιο παλιά, από τη δική μας έρευνα το Σεπτέμβρη μετά τη ΔΕΘ, η αδιευκρίνηστη ψήφος ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Έτσι, και τώρα ξαφνικά έχει ανέβει στο 24%. Mm-hmm. Αυτό το μάγκωμα το οποίο δείχνουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι απόρρια όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται εξωτερική πολιτική, θερμά επεισόδια, φόβος, μεταναστευτικό και όλο αυτό το πράγμα. Και κατεβάζει τα ποσοστά όλων των κομμάτων προς mm-hmm. τα κάτω. Τώρα βλέπουμε και την ψαλίδα να έχει κλείσει μια μισή μονάδα, δηλαδή ήταν στο 14,5. Μια μισή μονάδα από το Σεπτέμβρη, το οποίο είναι λογικό βεβαίως, γιατί mm-hmm. τότε ήμασταν πολύ φρέσκοι μετά τις εκλογές, αλλά σε σχέση με το Δεκέμβρη που ήταν 12,3, τώρα έχει πάει στο 13, έχει αρχίσει και πιάνει πλατό. Δηλαδή μάλιστα. σε ένα σημείο τουλάχιστον μετά. Είναι σε κάθε περίπτωση μια υψηλή διαφορά. Το Κινάλ στο 5,7, το Κουκουέ στο 4,7 και ξαφνικά ο κύριος, η ελληνική λύση εν πάση περιπτώσει ανέβηκε στο 4, άλλαξε η φορά mm-hmm. σε σχέση με την ελληνική, με τη μέρα 25, ο κύριος mm-hmm. Βελόπουλος. Και, λόγω οποίος, των θέσεών του στο μεταναστευτικό, ακριβώς, πιστεύετε. Και λόγω, γενικά όταν η εξωτερική πολιτική και τα θερμά επεισόδια και όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια, μοιραία mm-hmm. Άνθρωποι με το προφίλ του κυρίου Βελόπουλου περνάνε σε πιο υψηλά επίπεδα. Η Ανταρσία στο 1%, το άλλο κόμμα στο 3% και υπάρχει και ένα σύνολο αδιευκρίνησης ψήφου που είναι στο 24,2, που είναι το άθροισμα εκτός από το άλλο κόμμα, το 3%, το άθροισμα των άλλων δύο ποσοστών. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν τα κόμματα όπως είναι το Κίνημα Αλλαγής ή το Κομμουνιστικό Κόμμα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα είδαμε στις εθνικές εκλογές, λόγω του ότι ανέβηκε η αδιευκρίνηστη ψήφος και αυτό είναι που μας δίνει το αποτέλεσμα. Και τα άλλα κόμματα πέσανε σε σχέση ας πούμε με το Δεκέμβρη, mm-hmm. είναι πιο κάτω και τα δύο μεγάλα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας που δεν την έχουμε σε γράφημα, αλλά δεν έχει σημασία, είναι 83,3, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ είναι 72%. Mm-hmm. Και υπάρχει σήμερα που μιλάμε, το οποίο είναι θέμα που πρέπει να το δει κανείς, ότι υπάρχει μια διαρροή από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία 7,2% σήμερα. Έτσι. Τώρα, αν προχωρήσαμε σε πιθανές εκλογές, πολύ να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Δεν ξέρω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση και τα στοιχεία τα οποία μας αναλύσατε.